Δεν θα επιτρέψουμε όμως στους κατασυρωήν συκοφάντες, στους δασκάλους της διαπλοκής να κουνάνε σε εμάς το δάχτυλο. Διότι κρίνουν εξιδίων τα αλότρια, όπως έκανε χθες για άλλη μια φορά ο κύριος Μητσοτάκης. Σε μια ομιλία όριο συκοφαντίας, καταστροφολογίας και προσωπικής επίθεσης, προσωπικών επιθέσεων. Επιτρέψτε μου κατά παρέκκληση να ασχοληθώ λίγο με αυτό. Δεν θα ασχοληθώ με τις προσωπικές επιθέσεις. Δεν με απασχολεί, ποσός με απασχολεί αυτό που είπε ότι δεν του αρέσουν τα πρόσωπά μας. Τα δικά μας πρόσωπα δεν του αρέσουν γιατί είναι καθαρά πρόσωπα. Του αρέσουν τα πρόσωπα της διαπλοκής. Με αυτούς έχει μάθει. Αυτοί του αρέσουν. Αλλά δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Αυτό που με ενοχλεί είναι η επικίνδυνη ακροβασία του χθες. Χθες ξεκίνησε λέγοντας δεν πρόκειται να κάνω το λάθος να εξαγγείλω πράγματα που δεν γίνονται. Και έκανε ακριβώς αυτό και κάτι παραπάνω. Δεν εξήγηλε μόνο πράγματα που δεν γίνονται, εξήγηλε πράγματα επικίνδυνα. Και για την οικονομία, κυρίως όμως για την κοινωνία. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ένα χρόνο τώρα, η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Πότε θυμάται τη διαπραγμάτευση για να πει ότι είμαστε επικίνδυνοι, συνήθως όμως την ξεχνάει. Δεν υπήρξε, δεν υπήρξαν εκλογές στο Σεπτέμβρη, αλλά τι υπάρχει? Ο συμβιβασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος που είναι έξω από αυτά που είπαμε στη Θεσσαλονίκη το 2014. Δεν υπήρξε μεσοδιάστημα. Ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Το 2014 όμως στη Θεσσαλονίκη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα που είχε δυο σκέλη. Αυτό που αφορούσε το δημοσιονομικό και αυτό που αφορούσε τα μέτρα της στήριξης της κοινωνίας και τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Το δεύτερο σκέλος έχει ήδη υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του. Μέτρα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, δωρεάν η ανασφάλιση στα νοσοκομεία, δωρεάν ρεύμα, στέγη, φαγητό στους φτωχούς, κάρτα αλληλεγγύης, δωρεάν οι άνεργοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δομές κοινωνικής πρόνοιας, προγράμματα για πολλές χιλιάδες θέσεις κοινοφελούς εργασίας, χτύπημα της διαπλοκής, διαγωνισμός για τηλεοπτικές άδειες, έλεγχος στις λίστες φοροδιαφυγής, εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης ώστε να φύγουμε από τις πελατειακές σχέσεις. Όλα αυτά τα κάναμε και ακόμα περισσότερα, μέχρι και την πάγια δέσμευσή μας, την πάγια δέσμευση της αριστεράς για την απλή αναλογική υλοποιήσαμε και ψηφίσαμε, έγινε νόμος του κράτους. Στο δημοσιονομικό σκέλος δεν τα καταφέραμε. Όχι όμως γιατί κοροϊδέψαμε κανέναν. Δώσαμε την πιο σκληρή μάχη που έχει δοθεί ποτέ από κυβέρνηση, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Απέναντι σε ετεροβαρείς σχετισμούς και με διαρκή το κίνδυνο της ασφυξίας σε ένα προσχεδιασμένο, προμελετημένο σκηνικό παρένθεσης. Και δώσαμε αυτή τη μάχη ακριβώς για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το δημοσιονομικό σκέλος. Γιατί τότε μιλάγαμε εμείς για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αν θυμάστε. Δηλαδή για μηδενικά πλεονάσματα από το 4,5% που είχε δεσμευτεί ο Σαμαράς και δεσμεύσει τη χώρα. Δεν καταφέραμε τα μηδενικά πλεονάσματα. Καταφέραμε όμως 20 δισεκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχε δεσμευτεί ο Σαμαράς για την τριετία. Και είναι μπροστά μας η μάχη να χαμηλώσουμε κι άλλο μετά το 2018. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες τι ακριβώς έκανε? Εντάξει, εμείς κάναμε όλα αυτά και κρυθήκαμε. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες τι ακριβώς έκανε? Αυτός που μας λέει ψεύτες πρωί, μεσημέρι, βράδυ και λαϊκιστές, τι ακριβώς έκανε χθες? Πήγε, είπε, ξέρετε κάτι, εγώ θα μειώσω 3,5 δισεκατομμύρια σχεδόν τους φόρους. Και όχι μετά το 2018. Αν καταφέρουμε στη διαπραγμάτευση ο δικός χάρτης, το χρέος, η μείωση των πλεονασμάτων, άμεσα. Ούτε με άλλη διαπραγμάτευση. Προφανώς, δεν ξέρει τι σημαίνει. Πώς όμως? Επειδή είναι το καλό παιδί των δανειστών. Επειδή θα είναι διαρκώς ένα βήμα πιο μπροστά
από τις πιο παράλογες, όχι προτάσεις, από τις πιο παράλογες και αντικοινωνικές σκέψεις που μπορεί να καταθέσει το τραπέζι. Έτσι θα το επιτρέψουν να μειώσει οι φόρους 1,9 δις, συν περίπου 1,2 δις από το ΦΠΑ, συν τα 250 εκατομμύρια, μην τα ξεχνάμε, που θα τα επιστρέψουν στους καναλάρχες, 3,5 δις κοντά. Ένα πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Καλά, είναι μια ωραία λύση αυτή, να μειωθούν οι φόροι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι ωραία λύση να μειωθούν οι φόροι σκοτώνοντας τα νοσοκομεία, διαλύοντας την παιδεία, συρρυκνώνοντας κι άλλο το κοινωνικό κράτος. Αφού είναι τόσο ωραία ιδέα, γιατί δεν το κάνατε 1,5 χρόνο πριν, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση? Αλλά τότε, για 5 χρόνια, και σκοτώνατε το κοινωνικό κράτος και αυξάνατε τους φόρους. Δεν μειώσατε καν φόρο. Ο έμφυα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι εφεύρημα της Νέας Δημοκρατίας. Του κ. Σαμαρά, είναι του κ. Σαμαρά δέσμευση. Πάνω σε αυτή τη δέσμευση είχαμε να διαπραγματευτούμε 6 μήνες. Και όταν πήγαινα στις Βρυξέλλες ή στο Βερολίνο, μου λέγανε αυτά έχει υπογράψει. Είσαι συνέχεια του κράτους. Έρχεται λοιπόν τώρα και μας λέει ότι το πρόβλημα που εγώ σας δημιούργησα, για το πρόβλημα που εγώ σας δημιούργησα έχω μια λύση, αλλά σκοτώνοντας νοσοκομεία και διαλύοντας το κοινωνικό κράτος. Αλλά από τα 3,5 δις που λέει ότι δήθεν θα ελαφρύνει, μόνο για το 1,9 δίνει κάποιες, Θεός να τις κάνει απαντήσεις, από πού μπορεί να βρεθούν. Ας δούμε λοιπόν από πού μπορεί να βρεθούν κάποια ενδεικτικά πράγματα, πρόχειρα. Και μπορούμε να φανταστούμε σε ποια κατεύθυνση θα ψάξει να βρει και τα άλλα. Ας αναφέρω λοιπόν ενδεικτικά. Είπε χθες ότι θα εξοικονομήσει 150 εκατομμύρια από τις προβλεπόμενες αυξήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό που δεν μας είπε είναι τι θα σημαίνει αυτό για τους δασκάλους, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς, τους ανθρώπους εκείνους που δίνουν τη μάχη όχι ως αργόμυθοι του δημοσίου, αλλά για να στηρίξουν ένα κράτος και μια κοινωνία. Που δεν έχουν δει, που έχουν δει μάλλον τους μισθούς τους να περικόπτονται κατά 40% από το 2010. Πάνε και οι ωριμάνσεις, πάνε και τα ειδικά μισθολόγια. Άκουγα προχθές τους επικεφαλείς συνδικαλιστές της αστυνομίας να απευθύνονται στο χουλιαράκι που ψάχνει να βρει λύση και να λένε θα τον συλλάβουν. Θα τους πρότεινε αυτές τις μέρες να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη αν θέλουν κάποιον να συλλάβουν και όχι το χουλιαράκι. Δεύτερον, είπε 75 εκατομμύρια ευρώ από την υπάρχουσα σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων από το δημόσιο. Πάνε λοιπόν και αναγκαίες προσλήψεις που εμείς εξαγγείλαμε για τα νοσοκομεία που είναι κρέμονται σε μια κλωστή και για τα σχολιά μας, για την παιδεία και για τα πανεπιστήμια. Προσλήψεις που μία-μία τις μετράγαμε και με μεγάλο κόπο τις διαπραγματευτήκαμε. Τη στιγμή μάλιστα που όλοι γνωρίζουν ότι τα νοσοκομεία μας είναι χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, ότι τα σχολιά δουλεύουν με αναπληρωτές και ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν γονατίσει από την έλλειψη προσωπικού. Η αιμονή του κ. Μητσοτάκη εναντίον του δημόσιου χώρου, του δημόσιου τομέα, ξέρετε, θα ήταν γραφική αν δεν ήταν επικίνδυνη. Είπε επίσης 20 εκατομμύρια ευρώ από τη συγχώνευση κτηριακών υποδομών. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό? Μήπως να σημαίνει νέο κλείσιμο σχολείων, νέο κλείσιμο νοσοκομείων? Άλλωστε και τα σχολιά συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις διαφόρων νεοφιλελεύθερων που έχουν την άποψη ότι δεν πρέπει το δημόσιο να πληρώνει, αλλά να μοιράζει κουπόνια και για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά. Είπε επίσης 400 εκατομμύρια ευρώ από την κατάργηση δομών που δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από εκχωρήσεις υπηρεσιών στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Ποιες είναι αλήθεια αυτές οι δομές που ιδρύθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ
Γιατί δεν μας τις λέει? Μήπως εννοεί την κατάργηση του προγράμματος για την ανθρωπιστική κρίση που με τόσο κόπο φέραμε και μάλιστα οι θεσμοί να λένε ότι είναι μονομερής ενέργεια? Μήπως εννοεί όλες αυτές τις δυνατότητες που δίνουμε να σταθούν οι πιο αδύναμοι σε αυτή την κοινωνία? Και όταν μιλάει για εκχωρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς εννοεί τους εργολάβους με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, που όχι μόνο δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, σε νοσοκομεία και υπουργεία, αλλά αποδείχτηκε ότι στο ελληνικό δημόσιο κοστίζουν πολύ περισσότερο. Είπε επίσης 100 εκατομμύρια ευρώ με συμψηφισμό οφειλών στον ΟΓΑ με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Βαγγέλη, σκοπεύει λοιπόν να κόψει κάθε ρευστότητα για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, ώστε να συγκεντρωθεί η παραγωγή στις μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις και χιλιάδες αγρότες να βρεθούν ξεκρέμαστοι. Να μην ξεχάσω βέβαια την αιμονή του με την ΕΡΤ, να μειώσει στο μισό το ταποδοτικό τέλος, να μειωθούν ξανά, να απολυθούν ξανά οι εργαζόμενοι, να γίνει η ΕΡΤ ξανά μια ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ με πρόγραμμα ικανοποιητικό για να κοιμίζει το βράδυ τα παιδιά σου, αλλά όχι για να βλέπει κανείς και να χαίρεται δημόσια τηλεόραση, προς όφελος φυσικά των ανταγωνιστών, των καναλαρχών, τους οποίους θα επιστρέψει τα 250 και θα αλωνίζουν. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ακόμα και όλα αυτά τα ακραία μέτρα, που επαναλαμβάνω δεν είναι αρκετά για να πιάσει κανείς τα 3,5 δις, είναι μέτρα με στόχο να δώσουν φοροελαφρύνσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις. Φοβάμαι ακόμη και να σκεφτώ πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα να υλοποιηθεί. Ας το πούμε λοιπόν καθαρά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα σχέδιο να περικόψει κι άλλο τον κοινωνικό προϋπολογισμό, να αφαιρέσει από την κοινωνική πλειοψηφία για να επιστρέψει ό,τι μπορεί στους μεγαλοεπιχειρηματίες, όχι στην υγιή επιχειρηματικότητα. Στους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες. Η επιχειρηματικότητα, το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στο οποίο πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτό της Siemens και των κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών. Σκοπεύει με δύο λόγια να επιστρέψει τη χώρα στα πιο μαύρα χρόνια της καταστροφικής πενταετίας 2010-2015 και να συνεχίσει εκείνη την πολιτική που μας έφερε ως εδώ. Και νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι επέμεινε τόσο πολύ στην ανάγκη για επιθετικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για την προστασία των εργασιακών σχέσεων, τη στιγμή που αυτή είναι η επίμαχη συζήτηση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Το τετράπτυχο λοιπόν του κ. Μητσοτάκη είναι περικοπές, απολύσεις, ξεπούλημα, απορρίθμιση. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο παρά να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την χθεσινή του ομιλία. Γιατί με την παρουσία του θύμισε σε όσους τον ακούσανε κάτι που πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων θέλει να ξεχάσει. Την καταστροφική πενταετία. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε φορά που ο Ευκλήδης βρίσκεται στα δύσκολα, ίσως είναι καλό να κάνει τέτοιες ομιλίες ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά για να σοβαρευτούμε, πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην επιτρέψουμε ποτέ αυτές οι πολιτικές να γίνουν πράξη. Να μην επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα μας 5 χρόνια πίσω στις πιο σκοτεινές μέρες της μνημονιακής πολιτικής.